Τετάρτη σήμερα και έχει podcast κάθε 3 και λίγο. Εδώ παρεούλα με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαμιά, Γιατί 34 πόντι κυρίε και κύριοι, χαρά και ευλογία ή μήπω όχι, έρχεται μπαραδό φάτσα επιτελικό για την κυβέρνηση και έχουμε όλο το παρασκήνιο της μεταγραφή. Μετερεολόγοι, δέντρα, ρέματα και ρεύματα σαμποτάρουν την κυβερνησάρα και το καλύτερο κράτος που δεν φτιάχτηκε ποτέ. Last but not least, Σάμος. Κλείνουμε τα σχολεία για να μην νιώθουμε διαφορετικοί από την υπόλοιπη Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στο Κάθε Τρεις και Λίγο. Και αγάπες μου ξεκινάμε. Τι είναι το χιονάκι. Τι είναι το χιονάκι. Το χιονάκι είναι η χαρά του παιδιού. Σε ποιον δεν αρέσει το χιονάκι. Ποιος δεν θέλει να πάει να παίξει χιονοπόλεμο. Ποιος δεν θέλει να πάει να, 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 να παγώσουν τα, τα πόδια του. Ποιος δεν θέλει. Όλοι θέλουμε. Όλοι θέλουμε και κάνουμε την καρδιά μα πέτρα και θα πάρουμε μαζί μα το κορίτσι, τη γυναίκα, τη, τη, την πεθερά, τον πεθερό, τα παιδιά, όλου όλους και όλε να του πάμε στο χιονάκι να δουν χιονάκι. Λοιπόν, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Το χιονάκι είναι η χαρά του παιδιού. Και τι είναι οι 34 πόντοι, χαρά και ευλογία. Χαρά και ευλογία 34 πόδια από όποια περίπτωση και να το δεις, όπως και να το δεις. Χαρά και ευλογία. Κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε. 34 πόδους. Τι σκέφτεστε. Όταν ακούτε 34 πόδους και κλείνετε τα μάτια, τι σκέφτεστε. Λοιπόν, αυτό καμία σχέση. Και τι θα κάνανε. Θα κανελώνανε το ριζόγαλο. Γιατί μπορεί να είναι και χαρά και ευλογία, μπορεί να είναι και κατάρα και απαγοήτευση και εξηγώ γιατί. Γιατί στους 34, 34 πόδους. Πρέπει να δουλεύει η αρτηρία, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία στην αρτηρία για να μπορέσεις στους 34 πόντους να πας μια χαρά, να, σε, να μην έχεις πρόβλημα, έτσι. Κάτω από 11 πόντους ούτε καν το συζητάμε, έτσι, γιατί δουλειά δεν γίνεται και ουσιαστικά μένει μόνο ένα μηδίασμα από την όλη φάση του ψησίματος μέχρι να το δεις να πέφτει. Το χιόνι πάντα, έτσι. Παλιά οι μετεωρολόγοι έβγαιναν στα κρατικά και μόνο κανάλια, δύο δηλαδή είχαν, έτσι, Οπότε είχαμε και δύο μετρολόγου, δηλαδή τρει-τέσσερι με τι καβάτε. Ε, ένα στην ΕΡΤ1 και ο άλλο στην ενόπλων δυνάμεων στην ΕΝΕΔ. Εκεί. Μετά, 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 μετά το 1990, άνοιξε λίγο ε, ε, η αγορά με τα ιδιωτικά. Αλλά πολύ μετά, έτσι, γιατί στην αρχή, αν θα θυμάστε, τι γινόταν στα ιδιωτικά. Παίρνανε την πρόγνωση τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, η Έμι, όπως εμείς τη γνωρίσαμε, την, την Έμι, την Εμούλα, την παλιά, την καλή, την αγνή, την, την κρατική, την Έμι. Έπαιρναν λοιπόν, την πρόγνωση του καιρό από την Έμι και βάζανε τη μοντέλα, υπενθυμίζω Μπαλατσινού, Μπαλατσινού θυμάμαι, έχω εικόνα Μπαλατσινού να λέει τον καιρό στον Αντένα, εκεί στο Μαρούσι, στο Αγορά Σέντερ, στο Μαρούσι, παλιός καλός ΑΝΤΕΝΑ ε, και άλλες μοντέλες, τι, τι να θυμούμε, την πετρούλα που έλεγε το, το, το καιρό στο Sky, ε, όχι, στο Star, που έλεγε τον καιρό στο Star. Εν πάση περιπτώσει ήταν αυτό το κόνσεπτ, έτσι. Μετά σιγά σιγά έδωκαν και οι μετρολογιούς δουλίτσια στα ιδιωτικά, άνοιξε λίγο η, η αγορά και εν πάση περιπτώσει από το σημείο και μετά που άρχισε να γίνεται χάμος είναι με το ίντερνετ και τα social media όπου στην κυριολεξία ήρθε το χάος. Γιατί, Γιατί αρχίσαμε να παράγουμε και σε αυτή τη δουλειά περισσότερους μετεωρολόγους από αυτούς που μπορούμε να καταναλώσουμε. Και γιατί όπως έγινε δημοσιογράφος ο κάθε κακομύρης που γράφει την παπαριά του στο φουμπού έτσι και κάποιοι μετεωρολόγοι για να τραβήξουν την προσοχή βγάζουν προειδοποίησεις πολύ νωρίτερα από όταν πρέπει και δυστυχώ 8 στου 10 πέφτουν έξω όχι μόνο στην ένταση των φαινομένων αλλά ακόμη και στην εκδήλωσή τους. Και βεβαίω εδώ μιλάμε για κανονικούς μετεωρολόγους, δεν μιλάμε για παπατζηλίκια, για διάφορους που πιστεύουν, νομίζουν ότι μπορεί και να είναι μετεωρολόγοι, βλέπουν τα ημερομήνια ή δεν ξέρω εγώ τι έτσι και ε, κάνουν μια σελίδα και λένε μετεωρολογικές προβλέψεις και εκεί πάλι τσιμπάμε ως ο λιγότερο έξυπνος λαός στην Ευρώπη παρότι οι περισσότεροι έχουν πάει και σε ένα πανεπιστήμιο οφείλω να πω ότι έχουμε γίνει ίσως ο λιγότερο έξυπνος λαός στην Ευρώπη όταν ε, μένουμε στο τι δηλώνει ο καθένας στο facebook άλλωστε τα είχε πει από παλιά και ο Τσαρούξ αυτά στην Ελλάδα ότι είσαι παρά στην ουσία του πράγματος έτσι έγινε και εις τας Αθήνας ο κακός χαμός γιατί αν είχες διαβάσει από την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ προς Σάββατο ότι ο καιρός θα χαλάσει έτσι, διάβασε την προηγούμενη Παρασκευή. Προς σάββατο να το πω: πω παιδιά, Ο καιρό θα χαλάσει, θα γίνει χαμό. Έχει πάει Δευτέρα πρωί. Κοιτά αν είσαι μπαντζούρια στο διαμέρισμα, κοιτά έξω, κοιτά παπάνω, δεξιά, αριστερά. Να δα, τίποτα, δεν βλέπει κάτι έτσι. Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα σοβαρό. Οπότε θα το πάρει στα μαξάκι για να πα στη δουλειά σου και να μην τρέχει μέσα στου κορονοϊού. Μου τα ξεχνάμε και αυτά στα μέσα μαζική μεταφορά, τα οποία δεν κολλάει ο κορονοϊό, γιατί το ξέρουμε όλοι δεν έχει μουσική. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι να το πάμε για να υπάρχει. Παίρνει λοιπόν τα σου για να πα στη δουλειά. Η βαριά χιονόπτωση στην Αττική ξεκινά μετά τι 9 η ώρα το πρωί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί είχαν πάει στη δουλειά του με αυτοκίνητο, πιστεύοντα ότι είναι false alarm των μετεωρολόγων και μετά έπρεπε να γυρίσουν. Ότι δηλαδή οι μετεωρολόγοι, αυτό που συνήθω συμβαίνει, οι μετεωρολόγοι, οι λιμοξολόγοι, οι επόμενε ώρε είναι κρίσιμε. Πού είναι η ατομική ευθύνη, ρε, και το ουρλιάζω κι εγώ έτσι, μήπω και ληστοθούμε κι εμεί στην επόμενη μπάζα. Αλλά δεν θα έπρεπε να έχετε μαζί σα αλυσίδε. Αλυσίδε στην Αθήνα. Μένει στην Αθήνα, στο κέντρο τη Αθήνα. Να χρησιμοποιήσει αλυσίδε. Μένει στη Σάμου και να έχει μέσα στο αυτοκίνητο αλυσίδε για το χιόνι. Ούτε φακαντόρο. Όχι αλυσίδε για το χιόνι. Το ξαναλέω. Ούτε φακαντόρο. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Γιατί μαντάμ, γιατί αν δεν γίνεται να παίρνει το Hellenic Republic τα ίδια μέτρα που παίρνει η Νορβηγία που έχει 6 μήνε το χρόνο χιόνι σπάσω, έτσι, μα το okay με αυτό, τότε γιατί οι πολίτες αυτού του κράτους θα έπρεπε να παίρνουν τα μέτρα που παίρνουν οι Νορβηγοί. Αλυσίδε, ξηρατροφή, κουβερτούλα και προαιρετικά έξτρα πακέτα μεγαμπάιτ για σερφάρισμα με τις ώρες και tweet τι ζούμε ρε μαλάκα στην Αττική Οδό. Η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη, να φανταστείτε, η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη, που για ένα ολόκληρο 24ωρο εχθές, περίπου πάνω κάτω, δεν έκανε tweet ο άφωνης Γεωργιάτης. Υπάρχει η Ελλάδα του χάους! Υπάρχει η Ελλάδα της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των ανοήτων! Υπάρχει όμως και η Ελλάδα που αντιστέκεται! Η Ελλάδα που θέλει να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια! Η Ελλάδα που θέλει να κρατήσουμε τη χώρα μας στην Ευρώπη! Η Ελλάδα που θέλει να την κάνουμε σπουδαία χώρα! Και όχι περίγελο του πλανήτη! Όπλο μας για να φύγουμε από την παρασκή και τη μιζέρια η γνώση! Ούτε ένα tweet να πει για την κατάσταση. Να πει ότι επιτέλου φταίει η Δούρου. Να βγει κάποιο να μαζέψει να λυθούν τα προβλήματά μα. Προσέξτε, δεν μιλάμε για ανθρώπου που πήγαν για σκι χωρί αλυσίδε. Αλλά για ανθρώπου που πήγαν στη δουλειά του ή που ήθελαν να πάνε σε αυτή. Κι αν κυρίε και κύριοι είναι η μοίρα μα τα και η διαχείριση τη αρτική οδού ούτου που, εκεί που δεν έχει δικαιολογία το κράτο είναι στι διακοπέ του ηλεκτρικού ρεύματο. Και δεν λέω η κυβέρνηση, επειδή μου είναι αδύνατο να ξέρω που έχει την ευθύνη το κράτος, που η Δήμη και που ο ΔΔΕΣ. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν γίνεται να είχαν διακοπέ πέρσι, να έχουν ληφθεί υποτίθεται όλα τα μέτρα και να έχουν διακοπέ πάλι στα ίδια πολλές φορές μέρη και φέτος. By the way, τώρα έτσι και εμεί αναφερόμαστε σε διακοπέ ηλεκτρικού ρεύματο, μήπω ξέρει κανένα να να μα πει, γιατί εδώ και κανένα μήνα περίπου η μισή Σάμο έχει μια και δυο φορές δεν έχει ρεύμα. Όχι να φοβάστε Έτσι. Οπότε εγώ το μόνο που έχω να πω είναι σαν καλός χριστιανός ο ΔΔΕ να τα φάει στους εργολάβους αυτά που εισπράττει κάθε δίμηνο και μας βγάζει την ψυχούλα μέχρι να τα πάρει. <ΣΣΣΣΣΣ> Η καλύτερη κυβέρνηση τη Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, by far και ο μέγα μίστη πρωθυπουργό διέγνωσαν το πρόβλημα μετά τι πυρκαγιέ Αντική και Εύβοια και έκαναν μια μεταγραφή τότε εκείνη την περίοδο. Σα τη θυμίζω από το κάτω ράφι το μεταγραφών, ελπίζοντα να βγει αγκυπού καμαρά και έφερε τον Ελληνοκύπρο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιρι, την τσιριμπόμπ και με το παρδόν αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Οι μεταγραφέ του καλογεριού όμως κρίνονται ως γνωστόν το χειμώνα, κυρίε και κύριοι. Και ο γεροσύνη αγκόγγιτ του Υπουργείου Καταστροφών και κατόπιν ετήματος του Πρωθυπουργού Αποζημιώσεων δεν μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό χώρο, είναι αυτό πλέον πασιφανέ. Αν κρίνω από το πόσο άνοιξε το κράξιμο των καναλιών στην κακοκαιρία μάλλον ακούγεται μια φωνούλα προσοχή στο κενό μεταξύ σειρμού και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να βρούμε ένα θέμα που να κάνουμε το Σόλωνα να αγανακτήσει. Και ποιο είναι αυτό το θέμα που θα κάνουμε το Σόλωνα να αγανακτήσει. Γιατί... Ε, δεν ξέρει ποια είναι τα θέματα που κάνουμε το Σόλωνα να και αγανακτήσει. Προδότε, κατάσκοποι, αναρχικοί. Πα... πάλι κινδυνεύει η πατρίδα. Το καθεστώ. Το καθεστώ. <Το> Ροδέσαν λοιπόν τον Αγέρο Γκόγκιτ γιατί δεν τρέχει ανάλογο στον χιονισμένο κάμπο ο κρατικό ο χαδερφισμό και η παρεξήγα έπεσε βαριά κυρίε και κύριοι στην αίθουσα του χτύπου. Θα μου μιλάτε στον πληθυντικό, είπε ο άνθρωπο, και μα φάνηκε περίεργο. Βέβαια, ο υπουργό έρχεται από το Κυπριακό Πρωτάθλημα, το οποίο γνωστό είναι το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Υπάρχει μια ευγένεια του στυλ Ο εντυμότατο κύριο υπουργό τα έκαμε σαλάταν, αλλά για να στυλ ζούμε. Έτσι, πάλι ο μεγασμίστη βγαίνει στην αγορά, το μεταγραφώνε για να βρει επιτελικό που θα κάνει τη διαφορά. Βέβαια, τέτοια εποχή δύσκολα θα βρει ελεύθερο στην αγορά επιτελικό που να ξέρει από σεισμού, τσουνάμι, πυρκαγιέ, πλημμύρε, χιονοπτώσει, ηφαίστεια που δεν ήταν ακόμα αλλά ο σονούπο του κάθε πράγμα με τη σειρά του και το μένιο του φουρτιώτη. Αλλά κυρίε και κύριοι, για το μένιο του φουρτιώτη υπάρχουν και άλλοι που το γνωρίζουν και μιλάνε με μηνύματα μαζί του. Οπότε, δεν υπάρχει κανένα απολύτω θέμα. Βγάλετε το μένιο το φορτιώτη από την εξίσωση. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, το μεταναστευτική πολιτική ω Υπουργείο που εξαφανίζει τα προβλήματα με τα χεντακτηλουργικά, να τα λέμε και αυτά, έτσι, μην τα αφήνουμε απ' έξω, να λέμε και τα σωστά ότι αν υπάρχει ένα Υπουργείο που καθαρίζει σήμερα, είναι το μεταναστευτική πολιτική. Βλέπει, άκου σώπα. Βρήκε λοιπόν, κυρίε και κύριοι, το κατάλληλο πρόσωπο ασωρτή με την κυβέρνηση. Πρόκειται για τον Ισπανο-Γιαπωνέζο σαν τα μούτρα σα για τα μπάζα. Ξαναλέω το όνομά του, γιατί μπορεί να σα διαφεύγει, σαν τα μούτρα σα για τα μπάζα. Ο Ισπανο-Γιαπωνέζο αυτό επιστήμονα θα έρθει να αναλάβει την θέση, την κύρια θέση, στο Υπουργείο Καταστροφών και, επαναλαμβάνω, κατόπιν αιτήματο του Πρωθυπουργού Αποζημιώσεων. Ζήγηση, προσοχή, αράπαυση. At the end, my fellow citizens, η φάση κλείνω τα σχολεία στη Σάμο. Άντε για την πρώτη μέρα να πω ότι τσίμπησε με τον Πέτρο και τον Κακό το Λύκο που έβλεπε τον Αρμαγεδόν να έρχεται, αλλά τελικά έκανε στάση στην Αττική και πήγε εκεί που πάνε όλοι, Μύκονο και κρίτη. Τι υπόλοιπε μέρε όμω, νάδα. Ζερό, νιέντε, τίποτε. Λίγο κρύο επίπεδο να σφίξει το κορμί και πέρα από αυτό, καλό καλοκαίρι όχι όμως και στα σχολεία του νησιού, στα οποία θα πρέπει να διαλέξουν μεταξύ πνευμονίας και COVID-19 όταν είναι ανοιχτά. Εξηγώ γιατί, για τυχόν δεν έχετε παιδεία στο σχολείο και δεν ξέρετε, η εκπαιδευτική στα μέτρα της μεγάλη Ιχάρης Υπουργού Παιδείας, κ. Νίκης κεραμέως και της ειδική Επιτροπής των ε, θα πρέπει να γίνονται τα μαθήματα μαγνητική στι πόρτε και τα παραθύρια για να φεύγει ο ιό, να αποδρά ο ιό μέσα από την αίθουσα, μέσα από την τάξη και να μην κολλάνε τα παιδιά. Όπου έχουν κολλήσει τα παιδιά και εκπαιδευτική να ξέρετε ότι ήταν έλλειψη ατομική ευθύνη και θα κλείσανε οι άνθρωποι τα παράθυρα και τι πόρτε. Η οδηγία ήταν σαφή και ο ιό θα φεύγει. Αλλά γιατί αυτοί δεν θα κάνουν προφανώ καλά τη δουλειά του, να βγούμε να τα πούμε και αυτά. Να βγούμε να τα πούμε παιδιά γι' αυτά. Ε, τότε μάλλον γι' αυτό τα κολλήσανε οι άνθρωποι. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν από τον σαρκασμό, αυτός ήταν σαρκασμός Λοιπόν, στα σχολεία λοιπόν είπαμε ότι ισχύει αυτή η κατάσταση. Εδώ και περίπου ένα μήνα στη ΣΑΜΟ χιονίζει κρούσματα COVID. Κρούσματα. Χθε Τρίτη φτάσαμε στους 85 ασθενεί. Ρεκόρ. Όπω λέγεται ένα φίλος τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Οπότε το κρατάμε μέχρι την επόμενη φορά. Την περασμένη εβδομάδα στη ΣΑΜΟ. Δευτέρα με Κυριακή είχαμε 417 κρούσματα. Συνολικά από 1η Ιανουαρίου 1247, δηλαδή το 3,7 περίπου του πληθυσμού του νησιού, 3,7 του πληθυσμού του νησιού, της 100 έτσι, νόσησε από COVID-19 μέσα στον Ιανουάριο. Το 3,7 νόσησε από COVID-19 μέσα στον Ιανουάριο στη Σάμου. 32.000, κάντε το. Κλείσαμε λοιπόν τα σχολεία για το χιονιά που δεν είχαμε. Παράλογο, δεν απαντώ. Τα κλείσαμε μήπω για να μην νιώθουμε μακριά από την υπόλοιπη χώρα συναισθηματικά. Παράλογο, δεν απαντώ, αλλά μπορεί κιόλα έτσι. Ή τα κλείσαμε για να φρενάρουμε τα κρούσματα. Και αν τα κλείσαμε για να φρενάρουμε τα κρούσματα, τα κλείσαμε γιατί εκτιμήσαμε. Να λέω ότι εκτιμήσαμε, ενώ οι δημοτικέ αρχέ ότι με αυτόν τον τρόπο θα φρενάρουμε τα κρούσματα. Μα είπαν κλείστε για να φρενάρουμε τα κρούσματα. Τι ακριβώ έγινε. Το πιθανότερο είναι να τα κλείσαμε, γιατί έχει λιγότερο κόστο και άγχο να μην λειτουργούν και περισσότερο από το να είναι ανοιχτά. Αυτό είναι το πιθανότερο. Να πω επίση ότι το ίδιο ακριβώ θα φωνάζαμε αν λειτουργούσαν και τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Το είδαμε και την τελευταία φορά και από εκεί μετά άρχισε να παίζει έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά τις πλημμύρε που είχαμε πέρσι, τέτοια εποχή, σχεδόν Φεβρουάριο ήταν στο Ηρεον αλλά και στην Δυτική Σάμο, που είχαμε πλημμύρε και κακό χαμό μεγάλο. Δεν φταίνει βεβαίω οι δημοτικέ αρχέ για τι πλημμύρε, έτσι είναι. μην τρελαινόμαστε. Αλλά πολλοί έσπευσαν να πούνε: Ω, γιατί αφήσατε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, αφού βλέπατε τι ερχόταν. Έτσι λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή ακολουθείτε και εδώ αυτό που ακολουθείτε γενικότερα στην Ελλάδα. Τι είπε η πολιτική προστασία ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Ω, κλείστε τα. Τα κλείνει από νωρί, ξεμπερδεύει, λε: Οκ, okay, από εκεί και μετά είναι ατομική ευθύνη. Οπότε Εμεί θα το ξαναπούμε ότι το ίδιο θα φωνάζαμε και αν λειτουργούσαν και τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Αλλά αγάπη μου, αυτή είναι η βασική διαφορά στη δουλειά μα μεταξύ πολιτικών και δημοσιογράφων, αλλά και παράλληλα αυτό ακριβώ είναι το ίδιο. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν πούμε, θα το κρίνει ο κόσμο. Είτε είμαστε πολιτικοί είτε δημοσιογράφοι, κοινό παρανομαστή είναι το δημόσιο συμφέρον. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρή λαθολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό τη με κερνά, εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω Πο 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 πω 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 πω. μου κρατώ, Πο πο πω πο πω 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 και το μυαλό μου είναι θολό. Πω, 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 πω. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαμιά. Φιλιά στο σπίτι. και προσέχεια.